Αχ, ah, έρχομαι να κάτσω, Σπύρο, έλα να στα πω, έλα να πω, αγόρι μου γλυκό, γιατί δεν, 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 δεν. Σπύρο, Σπύρο ο Βάλε, σαν βάλε καφέ, βάλε καφέ να μου καφέ, να βάλω ένα ποτό καλύτερο. Ο καφέ δεν θα μα κάνει τίποτα, τι, τα βλέπει τα νεύρα έχουμε, μου. Όπως είναι. Έχουμε, έχουμε σαμαριά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ρε με σαμαριά, συ... λοιπόν, θα μετράμε τι γουλίτσε και τι ανάσε μα. Και Εμεί θα μετράμε ένα... τι γουλίτσε Ακούμε. Ναι. Εμεί θα μετράμε τι γουλίτσε και τι ανάσε μα. Αλλά κάτι αγόρια όπω αυτά που είναι πίσω από τι κάμερε να μετράνε τι κουβεντούλε του. Διότι προσπαθούσα όση ώρα έπαιζε το σήμα τη εκπομπή. Πόσα δευτερόλεπτα είναι και αυτό το σήμα. Να του πω ότι δεν είμαι μόνιμα στην τζίτα. Δηλαδή δεν είμαι όλη μέρα έτσι. Στο σπίτι μου λέγανε τώρα ότι και στο σπίτι και πώ σε παλεύουν. Λέω ρε παιδιά, δεν είμαι πάντα έτσι. Δηλαδή, πρώτον δεν έχω την ενέργεια που έχω όλη μέρα. Καταναλώνω πολύ ενέργεια μέσα στη μέρα μου και στη δουλειά, οπότε στο σπίτι. Πέφτουν λίγο οι τόνοι. Mm. Και έπειτα. Ή, σταμάτα, Τόλι. Μιλάω με τον Σπύρο. Δεν μιλάω μαζί σου, Τόλι. Και έπειτα του εξηγώ ότι υπάρχουν και φορέ που στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή, είναι και μερικέ φορέ έχουμε και λίγο γατάκι. Κυλίστηκαν κάτω από τα γέλια. Όχι, όχι, έπρεπε να σου στείλω εικόνα οι πιο δυναμικοί άνθρωποι που γνωρίζω έχουν πολύ ευαίσθητε στιγμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. οπότε, εγώ, εγώ το πιστεύω αυτό που λες εγώ. Σε ευχαριστώ ε μου. γιατί ε είμαι είναι μια παρεξηγημένη προσωπικότητα και κάπω με πνίγει <laughs> με <εμάνα>, αυτό <laughs> το άδειο. Γελάει το ρεκόρ. Εντάξει, υπερβάλλουμε τώρα νομίζω. <laughs> 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 λοιπόν, δηλαδή, πέρα από την πλάκα όμω, άμα θε να πούμε το εξή. μου είχε διδάξει ένα σοφό φίλο κάποια στιγμή τα ωφέλη του διαλογισμού. Και ένα πολύ απλό διαλογισμό που εντάξει μπορεί να το ακούμε κάπως μαγικό και τα λοιπά, αλλά δεν είναι. Είναι μια πάρα πολύ απλή ασκησούλα. Α, ο οποίος διαλογισμός μπορεί να μας ηρεμήσει, να βάλει τις σκέψεις μας σε μια σειρά. Είναι το εξή πάρα πάρα πολύ εύκολο. Κάθεσε άνετα σε μια καρικλίτσα. Στο κρεβάτι σου και τα λοιπά. Βάζεις μια χαλαρωτική μουσική. Μην βάζεις τα metal που ακούω και τα λοιπά. Βάλε κάτι που σου αρέσει εσένα. Ε, το οποίο δεν σου απασχολεί πάρα πολύ το μυαλό. Έτσι, κάτι σαν χαλάκι να παίζει εδώ πίσω. Ωραία. Κλείνεις τα ματάκια και μετρά τι σου. Εντάξει, μετρά. Μία, δύο, Μετράς. μια σκέψη που δεν θε, ξεκινάς πάλι τι ανάσες να τι μετρά από την αρχή. Σκοπό είναι να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό σου να δώσει φόκου, να δώσει σημασία μόνο στις ανάσες. Κάθε φορά που έρχεται μια ε, μικρή σκεψούλα ξαναξεκινάμε. ξαναξεκινάμε, ξαναξεκινάμε. Κάτω πέντε λεπτά και Θα πρέπει Πετά να σου πω να ότι ακριβώ την ίδια άσκηση μπαι, mm. μου έχει προτείνει και μια πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία με έχει mm. αναλάβει και μου κάνει έτσι πολύ δουλίτσα κτλ. Και, τα λοιπά. και κάποια στιγμή πήγα και τη είπα: Άκου να δει, έχω πάθει σήμερα. Ε, νομίζω ότι έχει υπερεξογονηθεί, ε, το εγκέφαλό <laughs> μου, γιατί ανάσα, 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 τόσο έξαλλη δεν, δεν μπορώ άλλο. Τη λέω θα σκάσω. Ισχύει, εντάξει. Θέλει και λίγο προσοχή. Εντάξει. Ε, Προφανώ παίρνουμε τι ανάσχε που βολεύουν εμά. Από το στόμα, από, το, από τη μύτη κτλ. Πάντω ξέρω ότι αυτή η ασκησούλα πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν με φίλου ή με συγγενεί του χρειάζεται καθημερινά. Μη σου πω ωραία. Ε, εδώ μα χρειάζεται ούτω ή άλλω με του συγγενεί και του φίλου, ανεξάρτητα από το αν δουλεύουμε μαζί όχι. Τι <laughs> εννοεί. <laughs> 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 και ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Έχουμε πάρα πολλέ τριβέ. Έτσι κι αλλιώ, λόγω τη σχέση που μπορεί να έχουμε την οικογενειακή ή τη φιλική, το να βάλουμε και το κομμάτι τη εργασία μέσα ή των επαγγελματικών, διπλασιάζει, μη σου πολλαπλασιάζει κατά πολύ τι τριβέ. Ε, και γιατί το λέω αυτό, Γιατί πάρα πολλέ φορέ με ρωτάνε εγώ, ε, θέλω να κάνω μια επιχείρηση, θέλω να ξεκινήσω κάτι δικό μου κτλ. Να το κάνω με το φιλαράκι μου που τα λέμε και ωραία στο καφέ, και έχουμε και ίδιε ιδέε και τα λοιπά. Και yeah, έχουμε αλλά στον και καφέ τα no λέτε ωραία. Στη δουλειά θα υπάρξουν mm. άλλα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί ωραία όντω τα λέμε σε μια κοινωνική περίσταση και όταν δεν υπάρχουν στόχοι και πίεση. Όταν λοιπόν αρχίζουν και μπαίνουν οι στόχοι, πολλοί άνθρωποι καταραίουν. Ή κατά την πίεση, πολλοί άνθρωποι μας μα δείχνουν ένα άλλο αυτό. Μα δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο. και επειδή πολλέ φορέ σκεφτόμαστε και την πρώτη τον πρώτο ρόλο που έχουμε, δηλαδή του συγγενεί του φίλου, δεν είμαστε και το ίδιο ευέλικτοι κι εμεί. Δεν είμαστε το ίδιο αυστηροί, ίσω όπου πρέπει. Δεν είμαστε το ίδιο επιθετικοί σε αυτά που θέλουμε. Οπότε λε, έκανε αυτή η βλακεία τώρα και κοίτα να δει. Είναι και φίλο, μην του πω. Άστο, άστο. Ή μπορεί να αφήνεις, συμβεί, αφήνεις, αφήνεις. φαντάζομαι, και το αντίθετο. Να γίνουμε σκληροί και αυστηροί γιατί η δουλειά το απαιτεί ε, και να κινδυνεύσει να χαλάσει η σχέση μα με τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Ναι, πρόσεχε να δει. Σε αυτό που λες, πολύ σωστό λε, πιο πολύ το παρατηρώ από γονεί στα παιδιά παρά από φίλο σε φίλο ή ξέρω εγώ από ξάδερφο σε ξαδέρφη. Εντάξει. Το παρατηρώ πιο πολύ ε, στου ανθρώπου που βλέπουν κάπω με πολλά εισαγωγικά, με παρεξηγηθώ, υπό τον άλλον άνθρωπο. Όπω α πούμε, βλέπει το παιδί σου. Το παιδί σου το βλέπει πάντα ένα παιδί και το θε να τον προστατέψει, θε να τον αγαπά και τα λοιπά. Έτσι. Δεν το βλέπεις σαν συνεργάτη που μπορεί ναι, να γιατί έχει. Γιατί είναι και πολύ ισχυρό ο συναισθηματικό δεσμό mm. που υπάρχει. Σωστά, σωστά. Ε, όχι ότι δεν ισχύει και αυτό που λες, έτσι. Όχι ότι δεν μπορεί να είσαι αυστηρό με έναν φίλο σου. Και μπορεί να πει και λέξει οι οποίε πληγώνουν. Αλλά έχει να κάνει και λίγο με το χαρακτήρα σου αυτό. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ και με τη σχέση. Πόσο έτσι... αυτό που βλέπω. Ναι. Τι είπες, δεν άκουσα. Όχι, όχι, όχι. Ολοκλήρωση και θα σε ρωτήσω μετά, συγγνώμη. Ναι. Πάντω αυτό που βλέπω είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή φοβούνται την επιχειρηματικότητα, φοβούνται τι νέε επαγγελματικέ κινήσει, και είναι λογικό γιατί πάντα επιλέγουμε τη βολή μα εισαγωγικά ή μα είναι πιο οικία, θέλουν, αν κάνουν ένα βήμα, να το κάνουν με παρεούλα. Που το καταλαβαίνω. Βέβαια, ε, θα πρότεινα, και άμα θα το, το κιόλα, τα πρώτα βήματα να γίνει, να τα κάνει μόνο σου ή μόνο σου. Ε, Κοίτα, εγώ, τώρα πάνω σε, εγώ... σε αυτό που λες, να ξέρεις είμαι πολύ υπέρ του ε, κάνει καν το μόνο σου και όλη η mm. επιτυχία δική σου, όλη η αποτυχία δική σου στο τέλος τέλος για να μην έχεις σε, στο κομμάτι της αποτυχίας εντός ή εκτός εισαγωγικών ε, ξέρεις, εκεί έρχονται οι συγκρούσεις και προσπαθεί ο ένας να αποδώσει ευθύνη στον άλλον και εσύ έφταξε περισσότερο mm. και εγώ λιγότερο εγώ είπα να το κάνουμε έτσι και εσύ είπες να το κάνουμε αλλιώ. και κάπως δεν πέτυχε και, 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 εκεί γίνεται και αυτή η μανούρα, να το πω πολύ απλά ε, του ποιο φταίει περισσότερο, ποιο λιγότερο και ποιο έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πριν το αναλύσουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό να το αναλύσουμε Πόσο εύκολο είναι να αποφασίσουμε να κάνουμε ε, δουλειέ συνεταιρικά Πόσο εύκολο είναι να διαχωρίσουμε το προσωπικό από το επαγγελματικό Δηλαδή μέσα στη δουλειά είμαστε συνέτεροι, είμαστε συνάδελφοι, είμαστε συνεργάτες Και έξω από τη δουλειά αφήνουμε τη δουλειά στην άκρη και είμαστε κάτι άλλο Αυτό εύκολα μπορεί να γίνει Πολύ δύσκολα θεωρώ ε, Ξέρεις ε, οι πιο πολλέ μελέτε λένε ότι είναι σενάριο καταστροφή αυτή η ναι. σύνδεση. Ε, άντε να, να δεχτούμε για να μην είμαστε απόλυτοι ότι κάποιοι άνθρωποι τα καταφέρουν και στο μυαλό του έχουν ταμπελοποιήσει α, ότι 9-5 είμαστε συνεργάτε, ε, μετά τι 5 είμαστε σύντροφοι, είμαστε φίλοι, είμαστε συγγενεί. Ε, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα αυτά τα πράγματα θα μπλέξουν. Γιατί ειδικά αν είσαι ένα επιχειρηματία, ο οποίο για να είσαι επιχειρηματία χρειάζεσαι και κάποιε δεξιότητε τύπου να είσαι δυναμικό, να είσαι ηγετικό, να επεκτείνεσαι. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα, θα μπει και στα προσωπικά. Όταν είσαι δυναμικό χαρακτήρα, δύσκολα θα ακούσει κάποιον άλλον άνθρωπο να σου λέει τι να κάνει. Εντάξει. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα αυτό το θολό σημείο θα κάνει τη σχέση αυτή να δοκιμαστεί. Οπότε συνήθω όταν με ρωτάνε άνθρωποι, προτείνω να ξεκινήσει μόνο και έπειτα να δει αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από κάποιον φίλο ή εξωτερικό άλλον άνθρωπο, καινούριο, για να μπει στην επιχείρηση. Εγώ έχω τη συμπαντική τύχη να έχω συνεταίρους, οι οποίοι στο μένος πούμε, είμαστε τρία άτομα, ο Ανέστης και ο Χρήστος και εγώ, εντάξει, ε, να τους γνωρίζω σαν φίλο πολλά χρόνια, να έχουμε δοκιμαστεί πολλά χρόνια και ήξερα τα λατώματά τους όπως ήξεραν και αυτά τα δικά μου. Παρόλα αυτά, έχ, έχει τύχη να έχουμε ένα κοινό όραμα το οποίο είναι πολύ έντονο. Και Ενώ είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρε, κάπω να τα βρίσκουμε. Δεν είναι, αυτό δεν είναι, είναι... ο κανόνα όμω αυτό, είναι η εξαίρεση. <συσίλω> αυτό, αυτό, αυτό πήγα να πω. Ακριβώ αυτό. Εγώ μου ευχαριστώ που μου συμπληρώνει. Αυτό είναι συμπαντική τύχη. Γίνεται μία στο δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ δηλαδή σαν σύμβουλο και σαν άνθρωπο φίλο ρε παιδί μου, όχι μόνο συμβουλευόμενο να το πω κάτω <συσίλω> έτσι. Αλλά αντί αυτού τι προτείνω. <συσίλω> Ξεκίνα, έστω <συσίλω> και <συσίλω> πιο <συσίλω> αργά, <συσίλω> κάποια <συσίλω> πραγματάκια τα οποία ξέρει εσύ. Εντάξει. Μπορεί να ψαχτεί, αποφα... να ρωτήσει ανθρώπου, να, να μιλήσει μαζί μου, να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει, αλλά οι τελικέ αποφάσει να είναι δικέ σου. Σε δεύτερο χρόνο, όταν θα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αυτό το εγχείρημα, θα ξέρει και καλύτερα τι ανάγκε χρειάζεσαι να καλύψει ο άνθρωπο που θα μπει στην ομάδα. Και τότε αποφασίζει αν θα είναι ένα συνεργάτη σου με έμειστη εργασία, με... να είναι ε, ένα εργαζόμενο ναι, δηλαδή, ναι. ή χρειάζεσαι έναν συνέτερο. Ο συνέτερο τώρα. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί να συνεισφέρει. Ο συνέτερο, συγγνώμη, ε... ο συνέτερο με τον εξωτερικό συνεργάτη είναι το ίδιο. Όχι, όχι, μπορεί να έρθει. Εξωτερικό, εξωτερικό εννοούσα πριν να μην είναι συγγενή, να μην είναι φίλο. Ωραία, Εντάξει, ωραία. Εκτό του περιβάλλοντό σου. Ναι, Εντάξει, ναι. Γιατί τι μπορεί να συμβεί. Ξεκινάω εγώ, α πούμε, το μένο style. Εντάξει, κάποια στιγμή βλέπω ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλό στι πωλήσει. Είμαι πολύ καλό στην εκπαίδευση, είμαι πολύ καλό στη συμβουλευτική, αλλά το κομμάτι των πωλήσεων δεν το έχω. Εντάξει. Οπότε λέω, το έχω φτάσει σε ένα σημείο Σω ήρθε η ώρα να μπει και ένα άνθρωπο μέσα, ο οποίο είναι καλό στο κομμάτι των πωλήσεων. Ωραία. Ε, οπότε θα, θα, ζητήσω από την αγορά να έρθει ή από το περιβάλλον μου να μπει ο άνθρωπο που έχει αυτέ τι ικανότητε. Και εδώ έρχεται και το κομμάτι των έξυπνων χρημάτων. Πολλοί άνθρωποι, α πούμε, όπω βλέπουμε και στο Dragon's Den και σε άλλα έτσι, ωραία τηλεπαιχνίδια, πηγαίνουν και ζητάνε χρήματα. Σωστά. Παράλληλα όμω, ζητάνε και την τεχνογνωσία των ανθρώπων αυτών. Και πολλοί θα το κάνουν. Αν και υπάρχουν διάφορε ενστάσει που μπορεί να έχω και μπορώ να σα δώσω κάποιο αντίλογο σε κάποια πράγματα που βλέπουμε ας πούμε, στα τηλεοπτικά σοου, ε, η, η, βάση είναι πολύ σωστή. Δηλαδή, αν θα κάνω μια συνεργασία μαζί σου, αγαπητή εγώ, εγώ, δεν θέλω μόνο τα χρήματά σου και εσύ να μην ασχολείσαι με τίποτα. Θέλω τα χρήματά σου, αλλά παράλληλα μπορεί να μου ανοίξει μια αγορά εκεί στην Κρήτη. Προφανώ. Μπορεί να με συστήσει σε 10 ανθρώπου. Μπορεί να κάνει κάτι στο οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ κακό και να αν το αναλάβει για να το κάνουμε πολύ καλά για του πελάτε μα και για την επιχείρησή μα. Οπότε θέλει αυτή την προσέγγιση, κάτι να όψει μου και αυτή την προσέγγιση και τη γνώση την έχεις μόνο όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και μόνο σου. Ωραία. Έχεις φτάσει λοιπόν σε ένα επίπεδο μόνο σου. Άλλη. Και ε, 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 συνειδητοποιεί ότι σε ένα από τα κομμάτια mm -hmm. που απαιτεί αυτή η δουλειά που έχεις ξεκινήσει και έχεις τρώσει δεν είσαι πάρα πολύ καλό. Και αποφασίζει mm -hmm. να πάρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα συνεργαστείς για να το εξελίξετε παρέα και να πάει παρακάτω. Mm -hmm. Πριν από όλα τα υπόλοιπα. Πόσο εύκολα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει μόνος του με πείσμα και με όρεξη και με πάθος, ε, εμένα μου βγάζει ότι είναι και λίγο τελειομανής. Δηλαδή θέλει και το κάθε τι να περνάει από το χέρι του, από το μυαλό του, να βλέπει τι και πώς, να έχει τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο. <χω> Πόσο εύκολα θα εμπιστευτεί... Τη δουλειά που μόνο του έχει ξεκινήσει και την έχει φέρει σε ένα καλό σημείο, σε έναν άνθρωπο ε, όσο καλό βιογραφικό και αν έχει, όσο καλή σχέση και να αν αναπτύξουν. Ξέρεις, η αρχή είναι δύσκολη. Λε τώρα τι έγινε, τώρα χάνω τον έλεγχο. Ναι. Πώ πώς κερδίζεται αυτή η εμπιστοσύνη, Πολύ ωραία. Πάσα μου δίνει να πω το εξή. Ε, δεν κερδίζεται. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει ότι επειδή δεν θα αναπτυχθεί διαφορετικά η επιχείρησή σου, οι άνθρωποι που θα έρθουν δεν θα το κάνουν όπω φαντάζεσαι καλά το κάνει εσύ. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι κάποιε περιπτώσει το κάνουν καλύτερα από σένα, αδερφέ και αδερφή, τώρα που βλέπει. Αλλά εσύ επειδή το βλέπει από μέσα, θεωρεί ότι δεν θα το κάνουν όπω θα ήθελε ή όπω το κάνει εσύ. Εντάξει. Πάρε απόφαση ότι θα ισχύει αυτό το πράγμα και αυτό που λέμε να το καταπιεί. Ωραία. Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να πα πολύ μακριά μόνο σου. Θα έρχονται πελάτε, δεν θα μπορεί να του αναλάβει. Θα έχει διαδικαστικά να κάνει, δεν ασχολείσαι με το πελατολόγιο σου θα έχει α πούμε να κάνει κάτι το οποίο επήγει και θα έχει βάλει άλλε διαδικασίε πριν από αυτέ και θα χάνει αυτό επίγον. Οπότε θα έρθουν άνθρωποι και α δεχτούμε ότι θα μπορούν να το καταφέρουν με εκπαίδευση, με καθοδήγηση, με το παράδειγμα στο 70-80%. Εάν έχει ανθρώπου που συνεργάζεσαι που μπορούν να το κάνουν αυτό στο 70-80%, είναι μια χαρά. Από το 0 ή από το να τα αφήσει εντελώ ή να το κάνει μισό, Καλύτερα να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξει και μια θέση εργασία και να το κάνετε συνεργατικά. Να δεχτούμε. Και θα το κάνουμε ενδεχομένω με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα το κάναμε εμεί. Αυτό, αυτό τώρα είναι ένα σημείο που εμένα προσωπικά μου κάνει τζι μέσα μου. Ναι, Γιατί έχω αυτόν τον ψυχαναγκασμό. Το λέω... Ότι εγώ θέλω, έχω και εγώ ρε παιδί μου τα κουτάκια μου. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Έχω τον τρόπο μου. Οπότε ξέρω ότι κάποιο μπορεί να έρθει και να με βοηθήσει και να, να μου δώσει τι ανάσες που λέγαμε στην αρχή. Mm -hmm. αλλά με πνίγει και το γεγονό ότι θα το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που εγώ είχα συνηθίσει. Που είναι και αυτό ξεβόλεμα. Ναι, είναι ξεβόλεμα, είναι μεγαλύτερο ξεβόλεμα όμω αυτό που χάνει αν δεν έχει αυτόν τον άνθρωπο. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ε, υπάρχει μια συνεργάτη δάμο εδώ, η Αγγελική, η οποία είναι εξαιρετική, την έχω πολλά χρόνια μαζί μου. Εντάξει. Η, η Αγγελική είναι πάρα πολύ καλή στην επικοινωνία με του ανθρώπου μα και πάρα πολύ οργανωτική. Εντάξει? Εγώ δεν είμαι αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή θα ξεχάσω κάτι που μου είπε ένα άνθρωπο, Γι' αυτό έχω του ανθρώπου που έχω στην ομάδα μου, για να μου τα θυμίζουν ή να τα κάνουν αυτοί για αυτό, για μένα. Φαντάσου λοιπόν τώρα να κάνουμε μαζί κάποια συνεργασία, να μου έχει πει κάτι να το έχω ξεχάσει και να χαθεί η συνεργασία. Αυτό δεν είναι κόστο. Ναι, Οπότε είναι. προτιμώ να έχω το κόστο να εκπαιδεύσω την αγγελική. Προτιμώ να έχω το κόστο κάποια πραγματάκια να μην τα κάνει ίσω ακριβώ όπω τα θέλω. Αλλά δεν θα χάνει τη συνεργασία μα. Δεν θα χάνει την επαφή με τον κόσμο. Δεν θα χάνε την μπάλα. Ε, σε αυτό λοιπόν είναι καλύτερη αγγέλια για μένα. Όσο καιρό είναι μαζί μου, το έχει εξελίξει. Το τι τη είπα δηλαδή την πρώτη μέρα δεν έχει καμία σχέση με το πώ το δουλεύει τώρα. Γιατί, γιατί έβαλε το χαρακτήρα τη, έβαλε την νοημοσύνη τη, έβαλε την εμπειρία τη, γιατί μιλάει καθημερινά με του ανθρώπου και το έχει κάνει σε ένα πολύ καλό επίπεδο που εγώ δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ μόνο μου. Μπορεί οι άνθρωποι να φοβούνται τι συνεργασίε ε, γιατί ε, 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 είναι. Παραπάνω από ότι θα έπρεπε ανταγωνιστική. Δηλαδή, με το φόβο ότι κάποια στιγμή εγώ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο ή δεν θα τον εμπιστευτώ, αλλά θα τον, θα τον βάλω ε, να με βοηθήσει με κίνδυνο να μου πάρει τη θέση να μου πάρει τη δουλειά μέσα από τα χέρια. Εντάξει τώρα. Θε να με αδυνατεί τώρα Για αυτό το λέω. Ναι. Όχι. Θα, θα, θα κάνω τι ανάγκε μου. Ελά, <laughs> 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 <Έλα>, συμβαίνει. <laughs> το έχουμε δει να συμβαίνει. Λοιπόν, ωραία. Σίγουρα. Και είναι λογικό σε ένα περιβάλλον εργασία να υπάρχει ανταγωνισμό. Ο άνθρωπο που είναι ασφαλής φοβάται για τη θέση του. Ο άνθρωπο που πιστεύει πραγματικά στον εαυτό του δεν φοβάται τίποτα. σα ίσα μια ηγέτιδα δύναμη, μια ηγέτιδα προσωπικότητα θα αναδείξει και άλλου ανθρώπου. Θα θέλει να πάνε τα φώτα και σε άλλου. Και αυτό είναι που χρειάζεται περισσότερο να ενισχύσουμε στην κουλτούρα των επιχειρήσεων. Τον μάνατζερ δηλαδή που δεν καλύπτει. Της, ε, την προσωπικότητα και τα ταλέντα των ανθρώπων που έχει στην ομάδα του, αλλά τα αναδεικνύει. Ένα πράγμα που θεωρώ έκανα καλά, ε, αν μπορείς να και του συνεργάτε μου τους πρώην, στην ε, καριέρα μου στον ΝΟΤΑ ήταν το εξή. Ήξερα ότι έχω καλού ανθρώπου στην ομάδα. Το έξερα αυτό. Οπότε πήγαινα σε όλα τα meetings, πάντα με φοβερή αυτοεπίθεση. Και του προκαλούσα να δοκιμάσουν και τι δυνάμει τη ομάδα μου. Αυτό και, και, και για να το ενισχύσω ακόμα περισσότερο αυτό. Έδειχνα αυτού του ανθρώπου και έδειχναν τα φώτα πάνω του. Όσο παίρναν αυτή φώτα, έπαιρναν και εγώ. Όσο αυτοί οι άνθρωποι δείχναν καλό πρόσωπο γιατί είχαν την προσωπικότητα και τα ταλέντα και τι ικανότητε, φαινόταν η ομάδα μου, άρα και εγώ μέσα από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι τα έχουμε μάθει από του γονεί μα λίγο λάθο με μερικά πράγματα. Έχουμε κάποια ίσω βιώματα τα οποία μα έχουν κάνει να είμαστε λίγο μαζεμένοι. Αλλά όσο πιο ανοιχτοί όσο πιο ε, γενναιόδοροι με του ανθρώπου οι οποίοι έχουν βέβαια τι ικανότητε, έτσι. Όχι δικαιωματικά, έχουν τι ικανότητε, το αξίζουν. Ε, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και για εμά ως ίδιου. Και δεν το λέω να το δει αλτρουιστικά ο άλλο. Α, να είμαι γενναιόδο γιατί εντάξει είμαι καλό άνθρωπο. Όχι. Είσαι καλό άνθρωπο για σένα. Θα το κάνει όμω γιατί σε βολεύει. Γιατί επαγγελματικά είναι σωστό. Και επαγγελματικά θα σου φέρει αποτελέσματα θετικά και σε σένα. Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, σε να, όλη σου αυτή τη διαδρομή και την πορεία, έχει συναντήσει ανθρώπου που, που έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση ε, σαν επαγγελματίε στο εργασιακό κομμάτι και σαν άνθρωποι είναι χαμηλοφτερουγιασμένοι όσο δεν πάει. Και λε, δεν γίνεται. Τώρα, εδώ τι να, είναι, ναι, ναι, μιλάμε για μια διπλή προσωπικότητα. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Το 80% των ανθρώπων που έρχονται στο Men of Style. Ε, έρχονται γιατί θέλουν να εξελίξουν κάποιε ικανότητε του. Πολλοί από αυτού, πολλοί από αυτού είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι στα επαγγελματικά του. Πολύ πιο επιτυχημένοι από μένα ή και από όλη την ομάδα εδώ. Απίρω πιο επιτυχημένοι κάποιοι άνθρωποι. Ε, δηλαδή, βλέπει βιογραφικά, βλέπει επιτυχίε και ντρέπεσαι. Και δε τι έρχεται αυτό ο άνθρωπο τώρα εδώ πέρα. Κι όμω, επειδή δίνανε πάρα πολύ σημασία σε αυτόν τον τομέα, έχουν αφήσει κάποιο άλλο τομεί λίγο πίσω. Έχουν εξελίξει πάρα πολύ την οξυδέρκεια του στο επαγγελματικό κομμάτι. Έχουν εξελίξει πάρα πολύ το ότι ξέρεις, βλέπω μια ευκαιρία και θα την αξιοποιήσω. Θα μιλήσω καλά με τον πελάτη μου, θα μιλήσω καλά με τον συνεργάτη μου, θα διαπραγματευτώ καλά. Και στην προσωπική του ζωή αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω. Επειδή έχουν πάρα πολλέ συνδέσει όμω, με λίγη καλή καθοδήγηση που την παρέχουμε στο Menostyle, Style, υπάρχει κολλή σύνδεση. Δηλαδή, έτσι όπω διεκδική μια θέση εργασία, έτσι όπω διεκδική. Ένα καλό αποτέλεσμα σε μια διαπραγμάτευση, έτσι μπορεί να κάνει μερικά πράγματα στην προσωπική σου ζωή. Θέλει απλά μια καθοδήγηση να μπορέσει ο άνθρωπο να το δει ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εξελίξουν του άλλου τομεί λίγο πιο εύκολα σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει από το μηδέν και στου δύο, δύο τομεί αυτού. Και αντίστοιχα, οι άνθρωποι που έχουν πολύ καλέ επικοινωνικέ δεξιότητε, είναι πολύ κοινωνικοί, είναι καλά στα ερωτικά του, στα προσωπικά του κτλ., ε, μπορούν με τον ίδιο τρόπο. Να θέσουν όρια σε έναν manager, να διεκδικήσουν μια καλύτερη αμοιβή, να διεκδικήσουν ένα καλύτερο, μια καλύτερη προαγωγή, όπω θα διεκδικούσαν α, στη σχέση του μια καλύτερη συμπεριφορά από τον συντροφό του συντροφό του, όπω θα διεκδικούσαν ε, να μπουν σε ένα νέο κύκλο ανθρώπων, ε, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον αυτό ο κύκλο για αυτού. Και πάει λέγοντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και εγώ, εγώ του καταλαβαίνω καταλαβαίνω απόλυτα. Είχαμε αναφερθεί σε παλιότερε εκπομπέ για τη σχέση του εργοδότη με τον εργαζόμενο και πόσο φιλικέ μπορεί mm. να είναι αυτέ. Και τώρα νομίζω ότι για ακόμα μία φορά μου δίνει τη, την απάντηση και το πάτημα να σκεφτώ ότι τελικά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατέ και ισχυρέ φιλίε. Είτε ξεκινώντα με ένα φίλο ε, κάτι εργασιακό, είτε δημιουργώντα αφιλίε με έναν συνεργάτη μέσα στη δουλειά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν Χαλάει λίγο φορά. η ισορροπία. Χαλάει αρκετά η τριβή, ειδικά όταν είσαι σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είναι το ελληνικό. Ε, είναι τεράστια, δηλαδή αποκλείεται να μην αντιμετωπίσετε σοβαρά εμπόδια. Στα σοβαρά εμπόδια, τις σχέσεις τις ε, είτε τις κάνουν πιο δυνατές, είτε τις διαλύουν, εντάξει. Συνήθως διαλύουν όμως, κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο δηλαδή, ένα ζευγάρι ας πούμε, που θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση μαζί και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και υπάρχει γκρίνια στο, στο γραφείο. Μετά γκρίνια και στο σπίτι, γιατί τι θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε για αυτά που μα απασχολούν. Ότι δεν πάμε καλά Ζωστά. οικονομικά. Να υπάρχει, α πούμε, μια, τι να πω, μια κατανόηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχουν κάποιε ζευγάρια που το καταφέρνουν. Μπράβο του, του θαυμάζω. Δεν είναι υπεπατημένοι, δεν είναι ο κανόνα. Είναι η εξαίρεση. Δεν θα ήθελα δηλαδή κάποιο να ξεκινήσει τώρα. Και απλά να πάνε κυνηγήσει στην εξαίρεση. Α ξεκινήσει κυνηγώντα το κανόνα. Ωραία, και να, να το ρωτήσω να αυτό το κάνω λίγο, πάει καλά. Να στο ναι. κάνω λίγο αντίστροφο, επειδή αναφέρεσαι mm. σε ζευγάρια. Ε, γνωρίζονται και ερωτεύονται δύο άνθρωποι μέσα στο εργασίακό περιβάλλον και αποφασίζουν να συνεχίσουν mm. μια κοινή ζωή. Εκεί mm -hmm. είναι προτιμότερο κάπως να απομακριθούν επαγγελματικά και να μείνουν αν θέλουν μαζί στην προσωπική ζωή ή το συνεχίζουν και όπου του βγάλει υπάρχουν κάποιε εταιρείε που τα ενισχύουν. Δηλαδή θέλουν, α πούμε, ξέρετε, ξέρω, ξέρω, όλοι πολύ μεγάλα brands, δεν χρειάζεται να πω πονώματα, που θέλουν οι άνθρωποι να παντρεύονται, α πούμε, γιατί είναι πιο σταθερή η επαγγελματική του ζωή μετά. Εγώ θα έλεγα ότι το καλύτερο, αν γίνει αυτό, που εντάξει δεν μπορεί τώρα να κάπω να, να τα συναισθήματα, δεν μπορεί να απογορεύσει του ανθρώπου να ερωτευτούν έτσι, και δει να, να, κάνουν και μια κοινή έτσι, ζωή. αυτό που μπορεί όμω να πει είναι όσο πιο μικρή τριβή γίνεται. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε ο ένας σε ένα τμήμα και ο άλλο σε ένα άλλο που δεν έχετε καμία συνεργασία. Να πάει δηλαδή ο ένα χρεό στο λογιστήριο και ο άλλο να είναι εξωτερικό. Να μην, να, μην, να, μην, να μην βλέπεστε. Για να, γιατί βοηθάει και τη σχέση αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα επαγγελματικά. Και να, να είναι σαν να πηγαίνετε σε άλλε εταιρείε, απλά υπό, το, υπό ένα brand, άλλα τμήματα. Όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Και Αυτή σε... είναι η προσέγγιση μας, δηλαδή. Ωραία. Και σε μία οικογένεια, έτσι, για να... για να κλείσουμε με αυτό. Αν ε... mm, mm. υποθέσουμε ότι υπάρχει μία οικογενειακή επιχείρηση, ε... δεν μιλώ για την κατηγορία των παιδιών που δεν θέλουν να ακολουθήσουν το... και να αναλάβουν mm. την επιχείρηση του μπαμπά ή της ε... μαμάς, έτσι. Μιλώ για τα παιδιά τα οποία θέλουν να την αναλάβουν την επιχείρηση. Πώ τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν όρια στους γονείς, έτσι ώστε οι σχέσεις να εξακολουθήσουν να είναι καλές. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τώρα να δείτε, παιδιά, μια ιστορία μικρή. Ε, ο πατέρας μου, επιχειρηματίας κι αυτό είχε μια ε, σχετικά επιτυχημένη βιοτεχνία για πολλά χρόνια. Εντάξει. Στο μυαλό του ε, ήταν ε, σχεδόν σίγουρο, έχοντα δύο αγόρια, ότι κάποιος από τους δύο θα το συνεχίσει. Ε, όταν αντιλήφθηκε και θα σου πω και ακριβώ την φάση. Ότι δεν θα το συνεχίσει ε, κάποιο από εμά, γιατί είχαμε βρει αλλού τα ενδιαφέροντά μα για την καριέρα μα, ε, τον πείραξε. Δηλαδή μου λέει πολύ συγκεκριμένα, κάτι θα πάρει στην επιχείρηση του, του πατέρα σου. Και του λέω: Εγώ πατέρα θέλω να γίνω συγγραφέα. Του λέω: Έτσι, αυτό. Πριν τελειώσει το σχολείο τώρα αυτό. Και είδα τη μελαγχολία στα μάτια του εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Και λέω: Κοιτάξτε, στο γλυκό μου. Εντάξει. Αλλά είναι, ναι, τεράστιο βάρο όμω για το παιδί αυτό τεράστιο βάρο. Γιατί για να μην το στεναχωρήσω, πρέπει να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησε αυτό. Μα είναι δικό του όνειρο, δεν είναι δικό μου. Οπότε και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που θα πει σε κάποιον άνθρωπο, ε, ξέρεις τι, δεν έχω το ίδιο όνειρο με σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια τόσο δύσκολη κουβέντα να μην πληγωθεί ο άνθρωπο που περιμένει και έχει προσδοκίε από σένα. Αλλά Όσο προσπαθούμε να μην πληγώνουμε του άλλου, πληγώνουμε περισσότερο τον εαυτό μα. Όσο προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τον μπαμπά και τη μαμά και να συνεχίσουμε κάτι το οποίο δεν μα ταιριάζει και δεν μα κάνει, δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα σε εμά. Αν το συζητήσει αυτό με του γονεί σου και πει, κοίταξε να δει, ο ψυχισμό μου ή το μέσα μου, η ψυχούλα μου πληγώνεται πάρα, πάρα πολύ όσο είμαι εδώ. Επειδή οι γονεί σου αγαπάνε στο 99,99% 99 των περιπτώσεων, θα σε θέλουν ευτυχισμένοι και ευτυχισμένοι. Δεν θα σε θέλουν δεσμευμένο σε ένα κλουβί όσα λεφτά και αν φέρνει αυτό το κλουβί. Αυτή η κουβέντα δηλαδή πρέπει να γίνει και αυτή θα είναι αυτή η προσέγγιση. Έτσι όπω ξέρω, α πούμε, την οικογένεια, έτσι όπω έχω στο μυαλό μου, τουλάχιστον εγώ, το θεσμό τη οικογένεια, δεν πιστεύω ότι κάποιο πατέρα και κάποια μητέρα θέλει το παιδί του σκλαβωμένο. Αλλά και σαν γονείς θα πρέπει να το ακούμε αυτό, να μην δημιουργούμε προσδοκίες δικέ μας για τα παιδιά μας. Και σαν μητέρα το λέω, είναι yeah. πάρα πολλές φορές οι, οι κουβέντες που έχω κάνει με τον, με τον Γιώργη μου, που είναι πια και σε μία ηλικία που φέτος δίνει Πανελλήνιες. Mm. Ε, και θυμάμαι πάντα να του λέω, βρες κάτι να κάνεις. Πολλές φορές ήταν αυτό που με ρωτούσε και τι θα κάνω. Και του λέω, αυτό είναι δική σου δουλειά θα αποφασίσει εσύ τι no. θα κάνει. Και μπορεί να φας τα μούτρα σου και να δοκιμάσει και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Ε, γιατί εγώ το του no. λέω: Θυμάμαι που έτσι σήκωσε ανάστημα στην, στη γηγιά σου και είπα: Καλά τραγούδα, θα κάνω εγώ τι θέλω. Ε, ας Α μην φτάσουμε, του λέω εκεί. Κάνε ό,τι θε. Είναι απλό και εμεί οι γονεί λοιπόν θα πρέπει okay. να μην προσδοκούμε για τα παιδιά μα και μετά να απογοητευόμαστε. Είναι η δική μα η ζωή και είναι η okay. ζωή των παιδιών μα. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι που το λε έτσι. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Δεν έχω παιδί, οπότε η δικιά σου έτσι, εμπειρία το συμπληρώνει καλύτερα. Το μόνο που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι καλό είναι να υπάρχει μια καθοδήγηση και όλα στον πατέρα με, τη μητέρα με ποια έννοια. Εσύ, α πούμε, είσαι στην αγορά. Ε, Βλέπει κάποια πράγματα. Ξέρει πώ δουλεύουν μερικέ διαδικασίε και μερικέ καταστάσει. Καλό είναι να μεταφερθεί αυτή η γνώση και η εμπειρία. Δεν χρειάζεται, όπω πολύ καλά λες, να υπάρχει προσδοκία και ελπίδα από τον γονέα. Η ελπίδα Πρέπει να είναι για όλου του ανθρώπου να είναι ευτυχισμένοι. Ακριβώ. αν είσαι ευτυχισμένο, φίλε και φίλοι, είμαι και εγώ ευτυχισμένο. Έτσι πάει. Με αυτό να κλείσουμε. Να είμαστε ευτυχισμένοι σαν άνθρωποι. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί αν είμαστε ευτυχισμένοι και... στη ζωή μα, ναι. στη δουλειά μα, θα είμαστε ευτυχισμένοι και στα υπόλοιπα κομμάτια μα ε, και θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και καλύτερα στην καθημερινότητά μα. Με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένη κάθε στα... φορά που τα λέμε. Το έχω πει αυτό. Αχ, τι γλυκιά. Παρομοίω, παρομοίω. Όχι, Χαίρομαι αλήθεια πάρα, το πάρα λέω. Το εννοώ, το εννοώ και ανυπομονώ κάθε φορά να συναντηθούμε. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Menofstyle.gr. Τον βρίσκεται τον Σπύρο τον Ανδριανό και σε TikTok και σε Instagram και σε Facebook Θε... και στο YouTube και παντού. Πε μου, τι θέλει. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να σε δεσμεύσω δημόσια εδώ. Πάλι μου είπε κάτι εκτό αέρα. Θα κάνει ένα event να έρθουν οι τηλεθεατέ και τι τηλεάτριε να γνωριστούμε. Ναι να, να είναι όλοι οι συντελεστέ τη εκπομπή, όλη η ομάδα μπρο και πίσω από τι κάμερε και να δώσουμε μια χειραψία, να πιούμε μια ρακή, να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο και από κοντά. Κανονίστε okay. το σαν εταιρεία παραγωγή, θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Δεσμεύομαι. Ε, εγώ δεν θεωρώ, όταν τώρα ε, το, το έχω ψήσει εγώ στο μυαλό μου πιαλό και πιαλό πιαλό μου αρέσει, δεν δε, ναι, ναι, ναι. ναι, κομπιάζω. <laughs> όταν μου λένε εδώ να πηγαίνω να τρέχω κάτι 10 χιλιόμετρα που μου έρχονται εδώ πέρα κάτι οι λέω ναι παιδιά δεν ξέρω <laughs> αυτό, παι, παι, μακάρι <laughs> να τα καταφέρω εδώ, τώρα σου λέω δεσμεύομαι, δεσμεύομαι. Το έχει δει αυτό που πάνε και τρέχουν 5 χιλιόμετρα και λένε πήγα στο μαραθώνιο και είναι μαραθώνιο 5 χιλιόμετρα. Και λένε, τώρα, ναι". δε, άκου Σπύρο, δεν κρίνω, διότι έχω πάει σε αγώνα δρόμου και έχω, μόνο για το story στο σημείο του τερματισμού. <laughs> δεν έχω τρέξει καθόλου. <laughs> <laughs> Όλοι νομίζαν ότι πήγα και έτρεξα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, πέρασε πέροχα. Να είστε καλά και περίμενε, εσύ. Και περίμενε, περίμενε να πούμε. Τετάρτη, το. τετάρτη 20 του μήνα θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Α, ναι, οκ, okay, α ας το πούμε αυτό. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, α, την επόμενη Τετάρτη. Μιλάω στο Create Your Future Congress. Είναι συνέδριο, το νούμερο ένα συνέδριο νεανικής επιχειρηματικότητας. Ε, μιλάμε πάρα, πάρα πολύ κόσμο, με φοβερούς ομιλητέ. Θα κάνουμε το τον Κωνσταντίνο τον συμπαρουσιαστή μου, στο θα συνειδητοποιήσουμε. Θα κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή εκεί, δηλαδή μια ώρα δικιά μας, να τα πούμε το δικό μας τρόπο. Θα έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο κοινό, είμαι σίγουρος γι' αυτό και πέρσι ήταν εξαιρετική και η διοργάνωση. Και, και θα η δεχτείτε και ερωτήσει από το κοινό ε... στο τέλο. Ε... Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο από το κοινό, θα είναι και ε, moderator πάνω που θα φέρνει τι ερωτήσει του κόσμου. Τουλάχιστον έτσι είναι το αρχικό κόνσεπτ. Μα νοιάζει πάντα όπω καταλαβαίνει η διάδραση. Να, να τα λέμε μόνοι μα δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Να έχουμε μια κουβεντούλα, δύο-τρει ερωτήσει, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ε, οπότε είναι δωρεάν αυτό για του ανθρώπου που θέλουν να το δουν. Ε, έχει και άλλου ομιλητέ πάρα, πάρα πολύ καλού. Οπότε όλη η μέρα αυτή από τι 3.30 και μετά, εμεί βγαίνουμε κατά τι 6.30 να ξέρει ο κόσμο. Αλλά από τι 3.30 και μετά έχει πολύ ενδιαφέροντα πάνελ να κάτσει ο κόσμο να παρακολουθήσει και να, να, να εμπνευστεί και να πάρει και πληροφορίε. Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία στο Επανειδήν. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Να είσαι καλά, καλά. σπίρο μου.